Κάτι ολοκληρώθηκε η συνάντηση σήμερα, εδώ αποδόθηκαν πάρα πολλά θέματα. Λίγο πιο πριν ο κ. Γρηγοράκης σε δηλώσεις του, όταν το ρωτήσαμε τι θα γίνει με τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τον καρδιολόγο, με το παθολογικό, το χειρουργικό, αλλά και τον ακτινολόγο, είπε ότι ήδη είπε προσπαθεί και θα κάνω ό,τι μπορεί ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα. Τα άμεσα όμως είναι ευθύνη του συνδικούμενου νοσοκομείου, δηλαδή δική σας μια και είστε ο διοικητής. Τι προτείνεστε λοιπόν να κάνετε μετά από όλα αυτά που ακούσατε και εσείς σήμερα? Καταρχάς, και συγγνώμη για τη φωνή μου. Το νοσοκομείο της Ιχτίας το παραδεχόμαστε όλοι ότι έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μια περιοχή απομακρυσμένη, είναι μια περιοχή δύσκολη και θα πρέπει οπωσδήποτε οι βασικές κλινικές να είναι καλυμμένες. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος μόνιμα εδώ πέρα. Σε ό,τι αφορά το καρδιολόγο, θα σας πω τις άμεσες κινήσεις που έχω κάνει. Πρώτον, υπάρχει μια θέση καρδιολόγου στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Έχει κρυθεί από σκέη οπνή. Έχει εγκριθεί, έχει φύγει εφάνω ο φάκελός του και έχω ζητήσει εγγράφος και από τον κύριο Γρηγοράκη, δηλαδή από την ΔΥΠΕ, και από το Υπουργείο σε προσωπική φεύγει με τον κύριο Καλλύρη να διοριστεί αύριο και να έρθει στο νοσοκομείο της Σιτίας. Και μάλιστα και για λόγους διοντολογίας έχω πάρει τον συγκεκριμένο γιατρό τηλέφωνο και του έχω πει ότι σε περίπτωση διορισμού θα πάει στη Σιτία και το αποδέχτηκε. Αυτή ήταν η πρώτη άμεση κίνηση. Αυτό το έχω κάνει από την αρχή του χρόνου, έτσι. Το δεύτερο το οποίο έχω κάνει, τώρα έβγαλε μία προκήρυξη το Κελπνό με γιατρούς. Και έχω ζητήσει ένα καρδιολόγο για το νοσοκομείο της Σιτίας. Εκτιμώ ότι αυτοί οι διορισμοί θα γίνουν αμέσως. Το θέμα είναι να πιέσουμε το Κελπνό όπως μπορούμε να το πιέσουμε. Έχω μία πλήρη αιτιολογία τουλάχιστον εγώ στο έγγραφο που έχω στείλει για να έρθει ο καρδιολόγος εδώ πέρα. Επίσης, στέλνομαι από τον Άγιο Νικόλαο 10 μέρες το μήνα μία καρδιολόγο, την κυρία Φραγκιαδάκη, και έρχεται και δύο φορές την εβδομάδα γιατροί, μία φορά ο ένας από την Ιεράπετρα και μία φορά ο ένας από τον Άγιο Νικόλαο. Αυτές είναι οι κινήσεις σχετικά με τους καρδιολόγους. Και θα πρέπει, και αυτό έχω ζητήσει και από τον αναπληρωτή διοικητή, να καταθέσουν προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για το μέλλον του νοσοκομείου, συγκεκριμένες προτάσεις. Οι φορείς, μέσω εννοείται του αναπληρωτή διοικητή. Και το άλλο το οποίο έχω ζητήσει και το είπα και μέσα, ότι τα προβλήματα δεν τα θέτουμε την ώρα που σκάνε. Τα θέτουμε, προσπαθούμε τουλάχιστον να τα προβλέψουμε ένα μήνα, 6 μήνες πιο μπροστά, για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα, να έχουμε το περιθώριο να τα λύσουμε.